Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα παίρνει το αίτημα των αρχών της Τανζανίας για αναγνώριση των εξουσιών, α, των εξουσιών τους από τις Κυπριακές Αρχές. Ο δικαστής Γιάννος Ιωαννίδης αυτοεξαιρέθηκε από την εξέταση του αίτηματος του Τανζανού εκαθαριστή, καθώς πρόκειται για τον ίδιο δικαστή, ο οποίος είχε απορρίψει προνός μηνός το αίτημα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για ειδική εκαθάριση του υποκαταστήματος της FBM στην Κύπρο. Συνεπώς, λόγω της συνάφειας των θεμάτων, έκρινε πως θα έπρεπε να εξαιρεθεί. Την ίδια μέρα, πάντω, Πέτρα, συμπίπτει να τίθεται ενώπιον των το ΟΤΑ και η έφεση τη Κεντρική Τράπεζα. Ναι, βεβαίω δεν πρόκειται να επισέλθει. Στην ουσία, υπενθυμίζουμε, έχει παγώσει για ένα μήνα το εφετείο για να προσληφθούν δικαστέ, παρά μόνο να δοθούν οδηγίε για προγραμματισμό τη έφεση. Να δούμε λίγο και τα του αιτήματο των 58 καταθετών τη FBME. Ναι, σήμερα εκδικάστηκε η ενακτήρια κλήση, η οποία είχε καταχωρηθεί από 58 καταθέτε τη FBM, εναντίον του ειδικού διαχειριστή του υποκαταστήματο τη στην Κύπρο, του Τανζανού. Διαχειριστή και εναντίον 35 ανταποκριτριών τραπεζών. Οι 58 ζητούν να του αναγνωριστούν καταθέσει 300 εκατομμυρίων με τη μορφή εμπιστεύματο, οι οποίε είναι δεσμευμένε σε ανταποκρίτριε τράπεζε. Τώρα, ο νομικό σύμβουλο του Κύπριου διαχειριστή Παύλο Κούρτελο κατέθεσε αίτηση παραμερισμού και απόρριψη του διαβήματο με το νομικό επιχείρημα ότι τα εν λόγω κεφάλαια δεν, δεν του ανήκουν αυτή τη στιγμή ω καταθέτε, θεωρούνται πιστωτέ τη τράπεζα και μόνο μέσω αγωγή για αποζημιώσει μπορούν να α, προχωρήσουν. Το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφαση του. Μάλιστα.